Όχι, ρε φίλε, γραφή θέλει, δεν το κατάλαβα. Τι, να το βρεις έτοιμο? Δεν το κατάλαβα. Φυσικά και να κάνεις εγγραφή. Άκου. Και τα δικά μου τα αρχεία με γραφές έπρεπε να τα παίρνετε. Κάθε μαγό και δουλεύω για να τα δίνω τζάμπα. Για να δείτε καλά. Μόνο γραφές από εδώ και πέρα. Η τεχνολογία προχωράει, το τζάμπα πέθανε. If you are good at something, never do it for free. Αυτό θα πω. Το έχει πει και ο Τζόκερ άλλωστε. Και μου φαίνεται θα κάνω και τα stream έτσι. Θα κάνω και τα stream. Θα κάνω stream μόνο για subscriber. Όσοι δεν έχουν sub θα τους διώχνω. Θα είναι only fans. Χάχα τι λέω. Τέλος. Τέλος. Το τζάμπα πέθανε. Πολλές καλησπέρες από εμένα και από το φίλο μου στο background. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι. Αυτό που θα δούμε σήμερα δεν είναι άλλο από το recap, αυτό που λέμε την ανακεφαλαίωση σεζόν νούμερο 4 με την Recreativo Huelva, μια σεζόν η οποία μας βρήκε στην πρώτη κατηγορία. Έχουμε άλλωστε 3 σεριανόντους από την τέταρτη κατηγορία μέχρι και την πρώτη. Σεζόν στην οποία ήμασταν νεοφώτιστοι στην πρώτη κατηγορία. Περισσότερο όμως προφανώς θα δείτε κατά τη διάρκεια του βίντεο, αλλά και στο τέλος, εκεί όπου θα κάνουμε τον επίλογο του βίντεο, τον επίλογο της σεζόν, να δούμε ποιοι παίχτες έχουν διαπρέψει, ποιοι πήγανε καλά, ποιοι δεν πήγανε, και να δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά ποια ήταν, ρε παιδί μου, και η βαθμολογική κατάταξη στο τέλος του πρωταθλήματος, αλλά και μερικά ακόμα. Εννοείται πως όποιος βρίσκεται για πρώτη φορά εδώ πέρα μπορεί να έρθει και να μας βρει και στο Twitch. Link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή για να μας δείτε και live. Και εννοείται πως το like σας στο βίντεο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα στο κανάλι, δεν ξέρω γιατί ακόμα δεν έχετε κάνει, αλλά καλό θα ήταν να κάνετε. Φύγαμε. Να βρει μεγαλύτερο κλάμπο Διούδης. Ρε πάνε προπόνησε κανένα Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα, άμπαλε κατσαπλιά και άσε μας εμάς. Τι δίνει εδώ ρε. Σάιτ. Καθαρό δεν ήτανε. Τι περίεργο highlight ήταν αυτό ρε. Το offside πού ήτανε ρε φίλε. Τρία χρόνια συμβολιάκι, ε! Δηλώνω κολακευμένος, με ρίξατε. Τρία χρόνια, ε! Έχει εδώ τον coach των επιτυχιών σου, λέει, μην το χάσουμε. Άντε. Με έριξες, πρόεδρε, άμπαλε. Άντε, 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 τα σέβη μου. Άμα κάνεις και ένα γήπεδο με το όνομά μου, θα με ρίξεις και ακόμα περισσότερο. Τι σχέδια έχετε για αυτή την εβδομάδα, ρε, για πείτε μου. Θα πάρετε τα κορίτσια σας και θα πάτε πουθενά τον Βαλεντίνο. Πώς θα τον περάσετε τον Βαλεντίνο με τα μωρά σας? Okay. 14 έκλεισα τραπέζι για το μωρό σε μια χάσα από ταβέρνα και μετά ξενοδοχείο. Το είχαν σε προσφορά το τραπέζι? Τι τραπέζι είναι αυτό, καλέ, καρυδιά είναι? Και το έκλεισε και δύο φορές. Και δεν θέλω να παίξω, θέλω να κάνω... Διούδης incoming. Απίστευτο. Θα παίξουμε με Διούδη, παιδιά. Όχι ρε. Έσπα στο δάχτυλό του ο ηλίθιος. Οχ, ρε αυτός είναι injury prone. Ρε βλάκα. Είστε όλοι παιχταράδες ρε φίλε, πέστε και ένας. Όλοι παιχταράδες μου έχετε βγει ρε φίλε. Όλοι εδώ πέρα Βαλεντίνο έχετε κοπέλες να περάσετε. Όλοι πρωταθλήματα παίρνετε, Champions League παίρνετε. Εντάξει ρε φίλε, okay. Ό,τι πείτε. Είστε πολύ παπατζίδες. Ένας δεν έχει πέσει μια κατηγορία να μου στείλει ένα save ρε φίλε. Αξιοπρέπεια δεν είχες όταν σε απέλησαν από Μπέρα Μάρ. Είχα αξιοπρέπεια, ρε φίλε. Ήρθα και πήρα 3 ανόδους και 2 τίτλους μέσα σε 3 χρονιές. Και μοίρα βόβο. Φινάλι. Μοίρα βόβο. Και μοίρα βόβο. Να πασά. Με εθνική δανεικών. Κάντο. Κάντο και εσύ, ρε φίλε. Κάντο και εσύ. Αν μπορείτε, κάντε το.
δεν είναι. Δεν θα πω συγγνώμη. Πάει να πει ότι έκανε επιλογές που βγήκανε, δεν έχει να λέει ρε φίλε. Κάντε το κι εσείς. Μπείτε στα παπούτσια μου. 45 φορά. Όμπα ρε. Έφερε εδώ από τη. Τι έβγαλε το Πασόκ ρε. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Δεν έχετε δει αυτή την ομάδα. Okay, κάτι έχουμε εδώ, κάτι έχουμε εδώ. Κάτι έχουμε εδώ. Πόνσε πάνε. The budget will be increased. Ναι ρε φίλε. Μπράβο ρε παιδιά. Επιτέλους, επιτέλους. Πρέπει να κάνει γενναία αύξηση. 171.559. 20 εκατομμύρια έδωσε παιδιά. Παιδιά, μέχρι στιγμής δίναμε 9. Κι άλλος έδωσε 20 εκατομμύρια. Το τριπλάσιο budget έδωσε. Welcome! Ωχ, τρία αστέρια. Έπεσε ρε. Καλέ. Ρε τρόλερ, εσύ μας έταζες 3,5 αστέρια. Τώρα μας φέρνεις 3. Έχει χάρη που είσαι ρε φίλε stream favorite. Τι να σε κάνουμε, αντέλα. Επίσης έχασε 2 πέναλτι σε ένα μάτς επίσης. Μην το ξεχνάμε. Ο Διούδης γιατί δεν έπεσε? Γιατί το φάγε όρθιος? Καλέ. Τώρα σοβαρά μιλάει. Πού κοιτάει? Τι? Ρε η μπάλα από εδώ μπήκε. Αυτός γιατί κοιτάει από τα δεξιά του? Από εδώ μπήκε η μπάλα. Άιντε. Τι χαχα. Γιατί γελάς, τι έχει? Φύγε, 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 φύγε. Φύγε, 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 φύγε. Φύγε, 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 δεν μπορείς. Ουου! Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι που ήμασταν χωρίς striker, τι έκανε ο προ? Έβγαλε άσο από το μανίκι. Άντε γεια. Τι playlist μας έχει στείλει ρε Γρηγόρη? Έχω ανάψει να πούμε. Ρε έχω παίξει 4 τραγούδια. Έχω γίνει έτσι να πούμε. Τι θα γίνει ρε φίλε? Μεξικάνικα με έχει στείλει, στριπτής με έχει στείλει, σαν με κοιτάς με έχει στείλει. Τι γίνεται ρε φίλε? Όντως τώρα είσαι σε μια πισίνα, σε λίγο θα γλύφω και... Δεν ξέρω τι θέληξε. Δεν την ξέρω τι θέληξε, ρε φίλε. Sorry. Ποια είναι η θέληξη? Αυτή με ξέρει. Α, έχει τα μάτια. Δεν ξέρω. Έλα, έλα. Εσέμπα. Ναι. Σουπ. Έλα. Άντε γεια ρε φίλε. Yes, 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 yes. Άντε γεια. Το δικαιούμαι. Το Ρελαβέγκα είναι τρίτη κατηγορία τελευταία, με 7 βαθμούς σε 16 παιχνίδια. Το πιο πιθανό να μας κερδίσει. Και να λέμε πάλι τι έγινε. Θα κάνω τη διαφορά και θα κάνω rotation. Εχ, τα ιδέα σας. Το βλέπω να έρχεται. Θα κάνω στα πέναλτι. Πρώτη φορά το ξανάδα. Θα κάνω ρωτέσω. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ρε φίλε, τελευταία με 7 βαθμούς στην τρίτη κατηγορία. Ναι, μιλούσετε ρε φίλε, please. Διούδη, μη φας γκολ, μπρο. Κάνε τη διαφορά ρε φίλε. Και κράτα ένα clean sheet. Κράτα ένα clean sheet ρε φίλε, για το γαμώτο. Σου έχουμε,
Αυτά τα 575 δεν τα έχει πάρει ποτέ στη ζωή του. Ρωτάω εγώ τώρα. Ρωτάω εγώ. Consistency τι σημαίνει? Θέλω να μου πείτε υπεύθυνα. Consistency τι σημαίνει? Σημαίνει σταθερότητα ή δεν σημαίνει? Σταθερότητα. Ο τύπος είναι consistent. Πούντο. Να το ρε φίλε, κατά πράσινο. Consistent. Τι σημαίνει αυτό? Σε κάθε παιχνίδι θα κάνει 6,5. Και αυτό σταθερότητα είναι. Σταθερός. Τρώει σταθερά γκολ. Ναι, consistency είναι. Πάμε λαγορούνια. Πονηρή πολύ λαγορούνια. Είναι και φορμαρισμένη. Τι λες? Αχ, τι λέει? We are the underdogs. Με ομάδα τρίτης κατηγορίας παίζω. Αχ, τι λένε? Αχ, τι λέει? Αχ, θα το δαγκώσω ρε φίλε. Ρε, να αυτά τα χάλια ρε. Συγγνώμη, είχα 5 παιχνίδια εκτός έδρας. Τι δείχνει, ποια λακορούνια, τι δείχνει? Α, όντως. Όχι, τι δείχνει? Τι δείχνεις ρε φίλε? Α, ότι το μάτς με την Deportivo έδειχνε ρε. Καλά, το game τα έχει παίξει όλα ρε. Αρχίσαμε πάλι ρε. Oh shit, here we go again. Oh shit, here we go again. Ναι ρε φίλε. Τι πάσα πέρασε ο Βελόσο ρε φίλε? Τι κίνηση κάνει ορίστε? Μιλούσατε παιδιά please. Χλόζε παιχταρά μου. Αυτό. Μπράβο. Αυτό. Ναι. Δεν είχε ούτε στόχος πρωτάθλημα ούτε τίποτα. Τι είναι, η μπάλα τι είναι, μπάλα bowling? Δεν μπορείς να την πιάσεις ας πούμε, τι την κάνεις έτσι? Τι είναι, παπ, τι παίζουμε, βόλεϊ παίζουμε? Βαριά είναι η μπάλα Σοριάνο, δεν πιάνε την μπάλα και την καρφώνουμε μέσα. Ναι. Όμπα. Καλά ανώμαλος είσαι. Τι έκανε? Αχ, τον είχα inverted και έκανε ό,τι να είναι. Τον έβαλα winger και συμπεριφέρθηκε σαν inside. Τι προβλήματα παράει? Γιατί σύγκλινε προς τα μέσα αφού παίζει winger? ID. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 6,1 Σάινθ. Μπράβο Σάινθ, πάρα πολύ καλή χρονιά. Ήταν που μαζί της είναι. Ρε φίλε, γιατί να μην υπάρχει μια επιλογή να του πεις why did you ask a new contract and you lose like hell? Why do you lose? Από όταν σε έκανα συμβόλαιο έχεις λούσει ότι λούζεται ρε φίλε. Why do you shower? Εγώ ιδανικά ρε φίλε θέλω να τελειώσω εδώ. Μην γίνει καμιά πλάκα με καμιά Ευρώπη. Όχι 8, 9 θέλω να τελειώσω. Άμα τελειώσω 9 θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πιο πιθανό να σου πω βλέπω τον Παναθηναϊκό 4 παρά τον ΠΑΟΚ. Ή τον Ολυμπιακό ας πούμε. Λόκο τρελόκο. Τι έβαλε ρε? Αλλά πάλι το σκα... Τι κάνω χλώσεκ ρε? What? Ο Τζόλις είχε προδώσει από Κοπεχάγη, Μπρίζ, κάτι είχε, αλλά ήθελε Πρέμιερ. Τι έβαλε αυτός ρε? Πρέπει να βάλει γκολάρα έτσι. Μπράβο ρε, γκουλάρα πρέπει να ήταν αυτό. Ω! Τι έβαλε ρε? Να το. Πάρα πολύ καλό. Τρομερό. Φανταστικό. Ποια, Μπαρτσελόνα, τι? Ποια είναι η Μπαρτσελόνα? Δεν σε αναγνωρίζω. Πού είναι η μπάλα ρε?
Όπου ναι η μπάλα, ωε, όπου ναι η μπάλα, είναι στο πλεκτό σου. Αντλή. Λοιπόν, πολύ ρεαλιστικά, πολύ αντρικά. Οκ, λύγει το συμβόλαιό σου. Ενώπιον όλων όσων είναι τώρα στο chat, έχει 4 παιχνίδια. Σε αυτά τα 4 παιχνίδια, άμα κάνεις έστω ένα διάρι τύπου, ένα assist και μία goal στα επόμενα 4 παιχνίδια, ένα goal και ένα assist, θα σου δώσω συμβόλαιο. Το λέω από τώρα. Θέλω ένα assist ή 2 goal ή 2 assist ή ένα assist και μία goal. Και μία goal συνεχίζω εγώ. Έπαθα τσίψα. Αχ ρε φίλε, γαμώτο. Θα κάνω τα ίδια που είχα κάνει με την Μπαρτσελόνα. Θέλουμε ένα βαθμό εδώ ρε φίλε. Οι τακτικές του προ. Πάλι άσο από το μανίκι έβγαλα. Μπράβο. Σούι. Αχ ρε φίλε, παίρνατε. Το έφαγα. Αντιέ. Ω, τριβέλα. Πω πω ίδρωσα ρε, δεν μπορώ. Δεν είμαι καλά ρε. Πω καλέ. Τι αλλαγές τακτικές ήταν αυτές. Τι κόλπα πατάω ρε φίλε, τι κουμπιά πατάω ρε φίλε. Ποιος σήμερα είναι ο Master Tactician. Δεν εντυπωσιαστήκατε με την πάρτι μου, εγώ εντυπωσιάστηκα ρε φίλε. Δηλαδή τώρα άμα είχα να καθρέφτη και με κοιτούσα θα έλεγα αυτούς ο αγόρι μου. Τι ανατρόπα ήταν αυτή ρε φίλε. Στο διάταυτα, αυτή είναι η ομάδα, αυτή είναι οι παίχτες που είχαμε για φέτος. Καλύτερος παίχτης της ομάδας, το που λένε μας, ορίστε. Ο οποίος το καλοκαίρι δεν μπόρεσε να έρθει γιατί δεν είχαμε τα λεφτά για να τον πάρουμε. Παρ' όλα αυτά όμως ήρθε το Γενάρη γιατί είχαμε μια αύξηση του wage budget και θυσιάσαμε κάποια λεφτά στο transfer budget. Ήρθε ορίστε το χειμώνα, 19 συμμετοχές, 13 goal και 3 assist και ήταν ο παίχτης που πήγε καλύτερα από αυτούς που πήγανε τέλος πάντων τώρα πέρα από το ορίστε καλά και ήταν και από την αρχή της χρονιάς γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο τουλάχιστον της φετινής χρονιάς που ήμασταν και νεοφώτιστοι. Ασπ Γένσεν που κάνει ένα πολύ ωραίο φινάλε από εκεί που έπαιζε κιόλας σαν ρεζέρβα. Στο τέλος μπήκε γερά, μπήκε δυνατά. Ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της ομάδας. Βάντερ Μπούμεν. Δυστυχώς είχε ένα μεγάλο τραυματισμό, αν δεν κάνω λάθος, τετράμινο και τον άφησε πίσω. Και ο Βελόσο, τον οποίο Βελόσο τον είχαμε σαν box to box. Και η αύξηση των στατιστικών του, γενικά η εξέλιξή του ήταν πάρα πολύ δυνατή. Αυτό ήταν το roster μας. Είχαμε κάποιους δανεικούς. Είχαμε και αρκετούς παίκτες στην ομάδα. Οι μεταγραφές μας πήγανε κάπως έτσι για φέτος. Είχαμε τον Σβένσον, τον Σοριάνο. Γενικά βλέπετε ρε παιδί μου ότι είχαμε κάποιες μεταγραφές του εκατομμυρίου. Ήρθανε κάποια πιτσιρίκια. Οκ, που θεώρησα ότι ήταν ρε παιδί μου ευκαιρίες στα λεφτά που ήρθανε. Γενικά προσπάθησα να κάνω μεταγραφές και όχι δανεισμούς για να αρχίζουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε τη δικιά μας ομάδα. Τώρα, το χειμώνα, από εκεί που έλεγα ότι δεν θέλω να κάνω μεταγραφές, ήθελα μόνο να φέρω το ορίστε γιατί είχαμε πρόβλημα στο striker. Παίρνουμε το ορίστε, 30 του μηνός, έπρεπε να κάνουμε μια αναβάθμιση στα φτερά μας γιατί είχαμε πρόβλημα. Βρήκα το Χλόζεκ στα 4,8, θεωρώ ότι ήταν value. Και τον Στεφάνοβιτς που εντάξει, ο κλασικός Γενάρης, ένας παίκτης θα πιει, ένας δεν θα βγει, it's okay. Βγήκε ο Χλόζεκ και ορίστε, δεν βγήκε ο Στεφάνοβιτς, όλα καλά, προχωράμε.
Αυτές ήταν δηλαδή και οι μεταγραφές μας για φέτος. Να δείξω λίγο γιατί οι μεταγραφές ξεκινάνε ουσιαστικά από πριν από τον Ιούλιο. Οι πρώτες ήταν ο Χιμένες και ο Κέρτης, ένας παίχτης ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός και εξελίσσεται και αν δεν κάνω λάθος είναι και γούντερ κιντάκι για φέτος. Βλέπετε ξανά, αυτές είναι οι μεταγραφές μας και αυτό είναι για φέτος το ρόστερ. Όσον αφορά τώρα το πώς πήγε η χρονιά, όπου βλέπετε friendly, απλά έχουμε κενό για 2 εβδομάδες και βάζω ένα friendly για να πάρουμε ψυχολογία αλλά και να μάθουμε την τακτική. Προφανώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το κύπελο. Κύπελο προχώρησα από την Τορελαβέγγα 4ης κατηγορίας, 3ης τι ήτανε, 0-3 μες στη Λα Κορούνια και εννοείται πως ήρθε η Αλμερία και μας πέταξε 4 γκολάκια. Κάπως έτσι λοιπόν αποκλειστήκαμε από το κύπελο στον 3ο γύρο προκριματικό και το πρωτάθλημα τελείωσε κάπως έτσι. Θεωρώ πως η χρονιά ήταν μια μεχ χρονιά, ήταν μια ok χρονιά, μια καλή χρονιά, εντάξει. Με βάση δηλαδή το ότι ήμασταν κιόλας νεοφώτιστοι, το ότι καταφέραμε και φτάσαμε και κοντά στην Ευρώπη, γιατί όπως βλέπετε από την Αλμερία και από τη Σεβίλη είχαμε 3 βαθμούς διαφορά, ουσιαστικά ένα χαμένο μας παιχνίδι, το πληρώσαμε και δεν βγήκαμε Ευρώπη, δεν με ενοχλεί. Δεν ήθελα Ευρώπη, είναι νεοφώτιστη ομάδα, μέχρι να βρούμε Ισπανούς να φέρουμε, να ξοδέψουμε budget, λεφτά και τα σχετικά. Είμαι ικανοποιημένος με την ένατη θέση, αυτήν ήθελα άλλωστε. Boost το reputation, δεύτερη χρονιά θα μπούμε, θα είμαστε πολύ καλύτεροι, θα έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλύτερο roster, οπότε όλα καλά στη φετινή χρονιά, κλείνουμε κάπως έτσι. Αυτοί ήμασταν και για φέτος, μια χρονιά η οποία θεωρείται μεταβατική, ήταν ok, ήταν καλούτσικη η θέση που εν τέλει καταφέραμε να πάρουμε και μπαίνουμε στην 5η χρονιά, στην οποία θα βρισκόμαστε για δεύτερη χρονιά σε αυτή την κατηγορία και στόχος δεν είναι άλλος από το να χτυπήσουμε κάποια ευρωπαϊκή θέση, είτε conference είτε Europa League, δεν έχω πρόβλημα, δεν επιθυμώ τόσο Champions League, δεν θα έλεγα όχι, αλλά ok, και με τις χειρότερες είμαστε καλά. Αυτός ήμουνα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να περάσατε καλά, να διασκεδάσατε. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο ή στο επόμενο live stream. Μέχρι τότε να περνάτε πολύ όμορφα.